Μαρίτσα, θέλω να δω λίγο την κοτσίδα στον αέρα. Για δώσε λίγο κοτσίδα. Hello, my darling. Τέλεια. How are you, darling? I'm great. Darling, I'm really happy you're here. Because yesterday you were a pleasure to be around. Oh, you were a pleasure, my lord. Λοιπόν, Μαρίτα μου, το δικό σου συνέστημα ήτανε... Ήταν πάθος. Ήταν πάθος. Και νομίζω πως επειδή εκείνο τον καιρό κιόλας ήταν με το σις και με το σας και τρώγανε προσεκτικά και η πίτσα αποκλείεται. Νομίζω ναι. Μόνο που είχα πίτσα ήταν σουρεάλ και έδειχνε ένα πάθος. Mm. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι δεν είναι η μοναδική καταπληκτική φωτογραφία που έχεις καρφώσει το κόνσεπτ στο 100%. Δεν θέλω να σου πω πάλι μπράβο γιατί θα γίνω βαρετός. Συνέχισε έτσι, απλά ανεβάζεις πάρα πολύ τον πήχη. Κανόνισε πώς θα πας από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλήθεια μ' αρέσεις πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και το στόμα σου την ώρα που το έχεις κοντά το κομμάτι. Το έχεις πουλήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Μπράβο σου. Μαρίτα, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα σήμερα με μένα. Δεν συμφωνώ με κανέναν. Όπα. Γιατί εγώ αυτή την εικόνα την έχω ξαναδεί στο drive-in με την πίτσα. Και είναι και data science, τα θυμάται όλα. Και όταν λέμε για πάθος, το πάθος δεν είναι αυτό. Το πάθος είναι αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν μπορείς συνέχεια να μου κάνεις τρία τέταρτα έτσι που σου πάει, λίγο στο ματάκι και να με κοιτάς. Είναι πραγματικά. Έχει πάθος. Όλο. Έχει πάθος. Δεν είναι πάθος, είναι απλά σεξι. Το πάθος είναι άλλο έχει πράγμα. Πάθος. Έχει πάθος το για την πίτσα. Πάθος είναι το πάθος πεθαίνω για αυτή την πίτσα και αν δεν τη φάω τώρα θα πεθάνω και ανοίγω το στόμα μου. Έτοιμη είναι να την τρώω. Αυτό δεν θα την δεν κάνω το ματάκι έτσι. Και ποζάρω, καταλαβαίνω. Κοίταξε λίγο. Αν θα κάνεις ένα zoom στη φωτογραφία. Έχω κάνει τη γλώσσα τη. Εγώ από τη γλώσσα της καταλαβαίνω πόσο πάθος έχει. Παιδιά, μπράβο που το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη. Λυπάμαι, εντάξει. Μαρίτα, ψέματα δεν μπορώ να σου πω γιατί είσαι επαγγελματίας και ξέρεις τι εννοώ. Ξέρεις πόσο σε θαυμάζω, ξέρεις πόσο μου αρέσεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τέτοια και τα ίδια μου. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε. Επειδή νιώθω πάρα πολύ confident με τις εκφράσεις μου, με ενόχλησε παραπάνω το σχόλιο ότι η έκφραση μου είναι συνέχεια ίδια. Το συνέχεια ίδια είναι λίγο σχετικό, πιστεύω. Γιατί έχω δείξει πράγματα μέχρι τώρα και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Είναι απλά αυτή η σεξι, έχει η σεξι πόζα σεξι που τη πάει. Γιώργο, περίμενε. Μπορείς να ανατρέξεις πίσω στις φωτογραφίες της Μαρίτας. Ναι. Είναι αυτό το σεξ appeal. Δεν ήταν το ίδιο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ αυτή τη Μαρίτα την έχω ξαναδεί άλλες 100 φορές. Και δεν θέλω το ίδιο. Καλά, θέλω να αλλάξουμε το μενού και να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, αλλά ένα πρόσωπο έχει, δεν μπορεί να κάνει 100 διαφορετικά πράγματα. Το πάθος δεν είναι. Δεν γίνεται. Έλα τώρα, Γιώργο. Είναι beauty campaign. Έλα τώρα, Γιώργο. Είναι beauty campaign το οποίο το έχει. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Τυχαίνει να είναι η Μαρίτα. Αυτό ισχύει με όλες σας. Αλλά. Ναι, αλλά βλέποντας... μπαίνεις σε αυτή την κουβέντα και λυπάμαι, δεν έχεις δίκιο. Βλέποντας... Έχω δίκιο. Βλέποντας τη φωτογραφία, εγώ αν δω το στόμα της και τη γλώσσα της, εμένα αυτό μου βγάζει τρελό πάθος. Πάθος ως προς το προπ, το οποίο αυτό ήταν το ζητούμενο. Δεν είπα ότι είναι κακή φωτογραφία. Απλά δεν μπορώ να βλέπω το ίδιο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο αυτό. Okay. Μου φαίνεται πολύ ίδιο όμως.